Πριν απ' όλα, εδώ η Λευκάδα, με τόσα προβλήματα που αντιμετώπισε με την ιστορία, με τόσα προβλήματα, τα οποία ακόμα και πρόσφατα έχει, μας διδάσκει κάτι το σημαντικό. Ότι εμείς οι Έλληνες θα τα καταφέρουμε, θα υπερβούμε την κρίση. Να είστε βέβαιος γι' αυτό. Το διδάσκει τούτος ο λαός σε αυτό το νησί. Θα την ξεπεράσουμε την κρίση. Άλλωστε, πόσες και πόσες περιπέτειες περάσαμε. Και τις περιβήκαμε όλες. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Το ζήτημα είναι να συμβεί το γρηγορότερο δυνατό. Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Γιατί αυτό που διδάσκει η Λευκάδα ταυτόχρονα με εκείνο που συνέβη στην παραλία του Μαγεμένου είναι η ενότητα. Την οποία όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να έχουμε μπροστά στον κοινό σκοπό. Που είναι να βγούμε από την κρίση το συντομότερο δυνατό και να υπηρετήσουμε το λαό μας. Αυτό το καθημαγμένο λαό για μια ακόμα φορά. Φυσικά είναι απολύτως αναγκαίο να σεβαστούμε την πολιτική ιδιαιτερότητα κάθε πολιτικής δύναμης. Να σεβόμαστε την άποψή της, τη συνεισφορά της. Αλλά μπροστά στο στόχο, το βασικό στόχο, η ενότητα δεν αποτελεί διακριτική ευκαιρία, αποτελεί χρέος. Είναι δέσμια η αρμοδιότητα όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων να εργαστούμε από κοινού, καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, για να βγάλουμε το λαό από την κρίση, για να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα ή πολύ ψηλότερα, γιατί μπορούμε να το πράξουμε αυτό. Και αυτό θα το πράξουμε μέσα στο φυσικό μας χώρο, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο σκληρός πυρήνας της, η Ευρωζώνη. Η Ελλάδα μόνο μέσα στην Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει. Και η Ευρώπη οφείλει να γνωρίζει ότι θα ήταν ποτέ η ίδια χωρίς την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθεί ιδίως αυτή τη στιγμή. Που τούτος ο λαός παραμένει πιστός στο ευρωπαϊκό όραμα, στη συντηρητική του πλειοψηφία, παρά τις θυσίες τις οποίες έχει υποστεί, ενώ άλλοι λαοί εγκατέλειψαν το ευρωπαϊκό σκάφος χωρίς καμία θυσία. Όταν λοιπόν έχουμε πράξει το καθήκον μας, απέναντι της χώρας μας αλλά και απέναντι της Ευρώπης, είναι καιρός και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να πράξουν το χρέος που αναλογεί στην Ελλάδα, την οποία έχουν ανάγκη για το συμβολισμό τον οποίο εκφράζει. Αλλά την έχουν ανάγκη για ένα άλλο λόγο, γιατί η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να συμβάλλει ώστε η Ευρώπη να πάει μπροστά. Πέρα δηλαδή από το θέμα της αλληλεγγύης, το οποίο είναι νομική αρχή και επειδή έχουμε πράξει το χρέο μας, πρέπει να πράξει και η Ευρώπη το δικό της, εφαρμόζοντας την αρχή της αλληλεγγύης. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα από την ιστορία της και τον πολιτισμό της μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη τώρα αυτές τις κρίσιμες ώρες, τώρα που η Ευρώπη κατά την ομολογία των δικών της ηγετών είναι μόνη της σε πολλά πράγματα και πρέπει να φέρει σε πέρας ένα σημαντικό ρόλο που υπερβαίνει τους λαούς της και είναι πανανθρώπινος ρόλος. Γιατί η Ευρώπη, ξέρετε, είναι εκείνη η ενότητα, εκείνο το οικοδόμημα που χωρίς να υποτιμώ καμία άλλη δύναμη στον κόσμο, έχει το χρέος να υπερασπιστεί αρχές και αξίες που μπορεί να τις υπερασπιστεί καλύτερα από άλλες δυνάμεις. Και μιλάω για την υπεράσπιση του ανθρώπου, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, για την υπεράσπιση της ειρήνης, για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης και ιδίως της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτές οι αρχές και αξίες που είναι πανανθρώπινες, μπορεί και πρέπει να υποστηριχθούν από την Ευρώπη. Είναι οι καταλληλότεροι. Και το βλέπετε αυτή τη στιγμή σε όλες τις εκδηλώσεις που συμβαίνουν στον κόσμο. Ποια είναι εκείνη η δύναμη η οποία, χωρίς τονίζω να υποτιμώ καμία άλλη, μπορεί να υπηρεστεί αυτές τις αρχές και τις αξίες. Γιατί είναι πολύτιμες αυτές οι αρχές και οι αξίες? Μα γιατί είναι εκείνες οι οποίες θα μας βοηθήσουν, που υπήρξαν ιδρυτικές αρχές και αξίες της Ευρώπης, θα μας βοηθήσουν να αφήσουμε πίσω τους εφιάλτες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ιδρύθηκε η Ευρώπη για να μην ξανασυμβεί πάλι ο εφιάλτης του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Φοβάμαι πολύ, κύριε Δήμαρχε, ότι οι εφιάλτες αυτοί, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε γρήγορηση. Πρέπει η Ευρώπη να είναι σε γρήγορηση. Και σε αυτό το τομέα η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Το έχει αποδείξει με την ιστορία της, το έχει αποδείξει με τον πολιτισμό της. Αυτή την ιστορία και αυτόν τον πολιτισμό τον διδάσκει και η Λευκάδα, γι' αυτό σας είπα. Παίρνω όλα αυτά τα εφόδια μαζί μου που είναι και παρακαταδίκες και σας διαβεβαιώ, να είστε βέβαιος, θα κάνω ό,τι μου αναλογεί ώστε να φανώ αντάξιος αυτής της μεγάλης τιμής ως το τέλος της θητείας μου και όχι μόνο. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.